Καλησπέρα. Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου 2019 και όπως έχουμε πει και το πρωί, το Δεκέμβριο θα έχουμε δύο vlogs τη μέρα, μπας και καταφέρουμε να προχωρήσουμε με τα mail που περιμένουν να γίνουν vlog. Έχουμε μια πολύ ωραία επιστολή, η οποία νομίζω θα είναι χρήσιμη για όλους μας. Ο τίτλος είναι «Δίνω πολύ σημασία στο τι θα πούν οι άλλοι για εμένα». Καλησπέρα αγαπημένη μου Θέκλα, είμαι μια γυναίκα 30 χρονών. Καλησπέρα κούκλα μου. Έχω κάνει 6 χρόνια ψυχοθεραπεία. Έχω βελτιωθεί και καλλιεργηθεί αρκετά. Βέβαια, έχω ακόμη πολλή δουλειά με τον εαυτό μου. Το θέμα μου είναι ότι δίνω πολύ σημασία στο τι θα πούν οι άλλοι για μένα. Απλοί γνωστοί ή συνάδελφοι και γενικά από άτομα τα οποία δεν έχω ιδιαίτερη εκτίμηση και ουσιαστική σχέση. Για το οτιδήποτε, από το πιο ασήμαντο μέχρι το πιο σημαντικό. Να σας βοηθήσω. Για παράδειγμα, εάν φοράω κάποια αξεσουάρ, βραχιόλι ή ρολόι, ντρέπομαι. Επίσης, όταν μιλάω, μια φωνή μέσα μου λέει «Τώρα τι λένε αυτοί για σένα που μιλάς». Σκέφτομαι εγώ τι λέω για τους άλλους όταν μιλάνε ή όταν φοράνε. Σκέφτομαι εγώ τι λέω για τους άλλους όταν μιλάνε ή όταν φοράνε βραχιόλι, απαντάω τίποτα. Ξέρω ότι δίνω εγώ μεγαλύτερη βαρύτητα από όσο πρέπει. Οι άλλοι και να πούν κάτι θα είναι για 1-2 λεπτά και τέλος. Και ας λένε ό,τι θέλουν. Και ας λένε ό,τι θέλουν. Γιατί πρέπει να με νοιάζει. Πώς μπορώ να με βοηθήσω. Τι μπορώ να λέω στον εαυτό μου όταν μου έρχονται τέτοιες σκέψεις. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε φίλοι. Γιατί μαζί στην ευκαιρία να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί και απασχολεί νομίζω τους περισσότερους. Αν όχι όλους από εμάς. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος γιατί μας ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα. Και σαφώς έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, οι γονείς μας μας μεγάλωσαν με την προτροπή και την έγνοια να προσέχουμε, προτροπή να προσέχουμε τι θα πει ο κόσμος και έγνοια τι θα πει ο κόσμος. Αυτό είναι βασικό κομμάτι της παραδοσιακής ελληνικής και κυπριακής διαπαιδαγώγησης. Οι γονείς μας παραδοσιακά μας μεγάλωσαν ούτως ώστε να είμαστε, να προσπαθούμε συνεχώς να είμαστε αρεστοί στους άλλους. Να είμαστε αρεστοί στο κοινωνικό σύνολο και όχι αρεστοί στον εαυτό μας. Δεν ξέρω, γράψτε στα σχόλια αν και εσείς είχατε τέτοιες προτροπές μεγαλώνοντας από τους γονείς σας και από το οικογενειακό σας περιβάλλον ή αν είχατε τέτοιες φοβίες που σας προκλήθηκαν από τους γονείς σας ώστε να φοβάστε τι θα πει ο κόσμος. Εντάξει, η λέξη φοβία είναι πολύ συγκεκριμένη και σημαίνει μια συστηματική διαταραχή. Δεν θα το δούμε έτσι σε αυτό το vlog. Μιλάμε τώρα γενικά για τη συνθήκη του να σκεφτόμαστε προτού μιλήσουμε, προτού πράξουμε κάτι για το τι θα πει ο κόσμος και αυτό να μας περιορίζει και στην έκφραση μας και στις επιλογές μας και γενικότερα στο πώς ζούμε τη ζωή μας. Λοιπόν, η φίλη που έγραψε την επιστολή λέει ότι έχει κάνει 6 χρόνια ψυχοθεραπεία, που είναι πολλά 6 χρόνια ψυχοθεραπεία, αλλά εγώ ξέρω γιατί έχει κάνει, γιατί προετοιμάζεται για να γίνει ψυχολόγος και σου εύχομαι να το καταφέρεις και να το επιτύχεις και να είσαι και μια πολύ καλή ψυχολόγος που έχεις όλα τα φόντα για να είσαι, εφόσον έχεις ξεκινήσει δουλεύοντας για τον εαυτό σου, δουλεύοντας πάνω στον εαυτό σου. Η καλύτερη προετοιμασία για να γίνει κάποιος καλός ψυχολόγος πέραν των σπουδών είναι να κάνει ψυχοθεραπεία και ο ίδιος. Λοιπόν, εντοπίζεις πολύ συγκεκριμένα το θέμα. Ότι είσαι ευάλωτη στην κριτική των άλλων και είσαι φοβάσαι την κριτική των άλλων προτού καν αυτή γίνει. Άρα ίσως να εμπίπτει και λίγο στα πλαίσια της φοβίας, είπαμε δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση από το YouTube, ίσως και του ψυχαναγκασμού λιγάκι. Λοιπόν, αυτή η φωνούλα που μιλάει μέσα σου και σου λέει τι θα πουν οι άλλοι τώρα που μιλάς, ή τι θα πουν οι άλλοι τώρα που φοράς βραχιόλι, ή τι θα πουν οι άλλοι τώρα που φοράς ρολόι ή κάποιο αξεσουάρι, οτιδήποτε. Αυτή η φωνούλα είναι, δεν είναι το gut instinct σου, δεν είναι η διαίσθησή σου, είναι μια φωνή που έρχεται από τον κοινωνικό σου προγραμματισμό. Μεγάλωσες με μια νοοτροπία να είσαι ευχάριστη στους άλλους, να μην διαφέρεις από τους άλλους και να είσαι κομιλφό, να είσαι καθώς πρέπει. Είναι εύκολο να
μπερδέψουμε τον gut instinct ή στα ελληνικά τον gut instinct μεταφράζεται διαίσθηση με τις τύψεις, τις ενοχές και τις φοβίες και τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που μας έχουν μπει μέσα στον εγκέφαλο μας σαν software από το μεγάλωμα μας. Δεν είναι ο πραγματικός σου εαυτός αυτή η φωνούλα. Αυτή η φωνούλα είναι η φόβη σου. Αυτή η φωνούλα είναι αυτό που έχουν σπείρει οι γονείς σου μέσα στο μυαλό σου, τόσο ώστε να σε κρατάνε σε καταστολή. Δεν γνωρίζω πολλά για τα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα. Σε κάποια πράγματα νομίζω είμαι λίγο αναρχική. Αλλά χρησιμοποιώ τον όρο εντός αγωγικών, γιατί όπως είπα δεν γνωρίζω για το πολιτικό σύστημα της αναρχίας τι ακριβώς είναι και τι σημαίνει. Για μένα είναι τραγικό και είναι μεγάλο εμπόδιο στη φυσιολογική εξέλιξη ενός ανθρώπου, τη φυσιολογική ψυχοσυναισθηματική του εξέλιξη, ψυχολογική συναισθηματική του εξέλιξη, το να προγραμματίζεται από πολύ νεαρή ηλικία, ώστε να λειτουργεί με βάση άκαμπτους κοινωνικούς κανόνες, οι οποίοι πολλές φορές είναι και, δεν είναι και συγκεκριμένοι και έχουν ως σκοπό να κάνουν το παιδί μεγαλώνοντας να είναι submissive, δηλαδή να υποτάσσεται. Να υποτάσσεται στην εξουσία, να υποτάσσεται στη γνώμη των άλλων, να υποτάσσεται στα πρέπει της κοινωνίας στην οποία έτυχε να γεννηθεί. Δεν μ' αρέσει αυτό. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να διδάσκουμε όρια στα παιδιά και να προστατεύουμε τα παιδιά. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι κακοποίηση προς το παιδικό μυαλό, προς τον παιδικό εγκέφαλο, προς την παιδική ψυχή, ψυχούλα, να του λέμε τι θα πει ο κόσμος σας σε δει να κάνεις αυτό, τι θα πει ο κόσμος σας σε δει να φοράς αυτό, τι θα πει ο κόσμος σας ακούσει να κλαις, τι θα πει ο κόσμος σας ακούσει να μιλάς. Ο κόσμος, οι άλλοι γύρω, δεν είναι τόσο σημαντικοί όσο είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή για ένα παιδί, όταν το μεγαλώνεις με συνεχή επίκληση στον κόσμο και το θα πει ο κόσμος, του δίνεις εμέσως πλήρως σαφώς το μήνυμα ότι ο κόσμος είναι πιο σημαντικός από εκείνο το παιδί. Ότι εσύ παιδί μου δεν είσαι τόσο σημαντικός όσο είναι οι γειτόνες σου, όσο είναι οι συμμαθητές σου, όσο είναι ο ένας, όσο είναι ο άλλος. Και μιλάμε ο κόσμος είναι αχανής. Δηλαδή υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο ό,τι και αν κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος να μην συμφωνούν όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη με αυτό. Το κριτήριο του τι θα πει ο κόσμος ως κριτήριο υγιούς ζωής ή ως κριτήριο ορθών επιλογών ζωής είναι πάρα πολύ χαζό, εντελώς χαζό, γιατί ο κόσμος αλλάζει συνεχώς γνώμες, γιατί ο κόσμος είναι ρευστός, δηλαδή εξαρτάται σε ποιο περιβάλλον θα είσαι, εξαρτάται με ποιους ανθρώπους θα συναναστρέφεσαι, εξαρτάται σε ποια κοινωνία θα είσαι, σε ποια μικροκοινωνία θα είσαι. Και αυτό το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση από αυτά που γράφεις φίλη στην επιστολή είναι ότι σε ενοχλεί ή φοβάσαι για το ότι θα πούν ακόμη και άνθρωποι που δεν τους εκτιμάς. Ακόμη και άνθρωποι που δεν τους έχεις εκτίμηση και δεν τους θεωρείς σπουδαίους. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι έχει αποκτήσει μέσα σου δική της ζωή η εντολή «πρόσεξε τι θα πει ο κόσμος», δική της ζωή, η οποία δεν περνά από τη λογική σου στην πραγματικότητα. Λειτουργείς ενστιχτοδός έτσι στο να ευχαριστήσεις τον κόσμο. Λοιπόν, επειδή προετοιμάζεσαι για να γίνεις ψυχολόγος, θα σου προτείνω να επιστρέψεις στη ψυχοθεραπεία με μοναδικό στόχο να δουλέψεις αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι της φοβίας του τι θα πει ο κόσμος και αυτό το κομμάτι του να μπορέσεις να ξεφορτωθείς, να ξεριζώσεις από μέσα σου αυτό τον κοινωνικό προγραμματισμό ο οποίος σε ταλαιπωρεί στην καθημερινή σου ζωή. Δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι πρέπει να ζούμε ανερμάτιστα. Πρέπει να ζούμε χωρίς όρια και χωρίς κανόνες. Ίσα ίσα και τα όρια και οι κανόνες και οι αξίες και οι αρετές μας βοηθούν να έχουμε καλύτερη ζωή, να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι και να είμαστε υγιείς. Ποια όρια όμως, ποιοι κανόνες, ποιες αξίες ζωής. Για τον καθένα είναι ξεχωριστή, αλλά γενικά εάν είναι ανθρωπιστικό το πλαίσιο αξιών μέσα στο οποίο ζούμε, αν έχουμε ως γνώμονα να είμαστε καλοί άνθρωποι, να δείχνουμε γύρω μας καλοσύνη, να προσέχουμε την πολύτιμη ψυχή μας,
να σεβόμαστε τον εαυτό μας, να σεβόμαστε τους άλλους, δηλαδή ανθρωπιστικές αξίες και αρετές, οι οποίες δεν έχουν σχέση με την εξωτερική κοινωνική εικόνα, αλλά με την ουσία της ανθρώπινης φύσης, που η λέξη άνθρωπος προέρχεται από τα δύο συστατικά, το άνωθρόσκο, κοιτάζω προς τα πάνω. Ο άνθρωπος προσπαθεί να γίνεται καλύτερος, προσπαθεί να εξελίσσεται ψυχικά, πνευματικά, διανοητικά. Αυτές οι αρχές, αυτές οι αξίες που για τον καθένα είναι ξεχωριστές και ο καθένας τις βρίσκει μέσα από το δικό του δρόμο ζωής, αυτές οι αρχές και αξίες δεν μας βασανίζουν, δεν μας αποτρέπουν από το να ανθίσουμε και να εξελιχτούμε ως άνθρωποι. Ίσα ίσα μας δίνουν μια βάση και μας δίνουν ένα πεδίο δράσης το οποίο είναι ωφέλιμο και για μας αλλά και για τους γύρω μας. Οι οποίες αυτές ανθρωπιστικές αξίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την νοοτροπία του «κάνουμε αυτό που δεν θα ενοχλήσει τον κόσμο». Όχι. Κάνουμε αυτό που θα κάνει τον κόσμο καλύτερο. Γιατί μερικά πράγματα που ενοχλούν τον κόσμο κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Μερικά πράγματα που δεν τα θέλει ο κόσμος είναι στην ουσία καλά για την ψυχή μας. Οπότε η γνώμη μου είναι να προσπαθήσουμε όλοι όσοι επηρεαζόμαστε από το τι θα πει ο κόσμος, να μετατρέψουμε την προσοχή μας, να φύγουμε την προσοχή μας από το τι θα πει ο κόσμος και να την πάρουμε στο τι είναι ωφέλιμο για μας, τι είναι ωφέλιμο για την ψυχή μας και τι είναι ωφέλιμο για τους γύρω μας. Και όσοι δυσκολευόμαστε να το κάνουμε αυτό από μόνοι μας, μπορούμε να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ψυχολόγου και να κάνουμε κάποιες συναντήσεις για προσωπική ανάπτυξη. Γι' αυτό πολλές φορές οι ψυχολόγοι λένε στο τι κάνουν στη δουλειά τους, ψυχοθεραπεία, προσωπική ανάπτυξη. Προσωπική ανάπτυξη είναι αυτό. Να κάνεις κάποιες ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις με ένα ψυχολόγο για να βοηθηθείς ώστε να εξελίξεις τον εαυτό σου και να ξεφορτωθείς περιορισμούς οι οποίοι σου δυσκολεύουν τη ζωή. Και ένας τέτοιος περιορισμός που μας κρατάει πίσω από την εξέλιξή μας και το άνθισμα μας ως ανθρώπων είναι ο φόβος του τι θα πει ο κόσμος. Σας στέλνω την αγάπη μου και κλείνω με αυτό το σκεπτικό το οποίο το έχω πει πολλές φορές, θα το έχετε ξανακούσει. Όταν ήμουν στο γραφείο αυτά τα 20 χρόνια, πάρα πολύ συχνά ερχόμουν αντιμέτωποι με αυτό το θέμα. Νέοι άνθρωποι και μεγαλύτερη ηλικία να ταλαιπωρούνται πολύ από το τι θα πει ο κόσμος ή και από το τι λέει ουσιαστικά ο κόσμος. Και με τους πελάτες μου είχα φτάσει στο εξής συμπέρασμα το οποίο τους το έλεγα. Δίνω σημασία στο τι μου λέει κάποιος, αν αυτός ο κάποιος είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ και θαυμάζω, αν είναι ένας άνθρωπος που θα ήθελα να ζήσω τη ζωή του, αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι σίγουρη ότι έχει θετικά κίνητρα προς εμένα, τότε και μόνον τότε. Στις περιπτώσεις που με συμβουλεύει ή με απορρίπτει ή μου λέει πράγματα εναντίον της τάσης μου ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει, τότε σημαίνει κάτι κάνω σωστά. Αν ο άνθρωπος που μου λέει άλλαξε αυτό είναι άνθρωπος που δεν θα ήθελα να ζω τη ζωή του, δεν του δίνω σημασία. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει οποιοδήποτε λόγο να με ζηλεύει, να με φθονεί ή να μην του αρέσει να προχωρώ, πάλι δεν δίνω σημασία. Δηλαδή δίνουμε σημασία στις συμβουλές ανθρώπων που τους αγαπούμε, τους εκτιμούμε, μας αρέσει ο τρόπος ζωής τους και θα θέλαμε να είμαστε σαν αυτούς. Όλοι οι υπόλοιποι, όταν δεν συμφωνούμε τη ζωή μας, σημαίνει ότι εμείς είμαστε σε καλό δρόμο. Καλό βράδυ και θα τα πούμε αύριο. Γεια! Yeah.